Πάμε φίλες και φίλοι στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Δύσκολα τα πράγματα. Το πρώτο ερώτημα από την ειδησιογραφία. Χθες δεν παρευρεθήκατε στη σύσκεψη. Για ποιο λόγο? Ποιος είπε τέτοιο πράγμα, αγαπητέ Παναγιώτη? Εκεί ήμουν από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 1 το πρωί σχεδόν. Συγγνώμη, απολογούμε. Με τον πρόεδρο και δεν πήγατε? Μα κανένας δεν πήγαινε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εκτός από τον κύριο Ναβέρο Φινεφίτου. Κρίθηκε από την ίδια τη σύσκεψη ότι είναι καλύτερα να μεταβούν με τον πρόεδρο εμπειρογνώμονες και όχι πολιτικά πρόσωπα. Νομίζω ότι εκείνοι που θα βοηθήσουν είναι οι εμπειρογνώμονες σε τέτοιες ώρες. Εμείς μπορούμε να τοποθετηθούμε πολιτικά. Θέλω να πω το εξής, αγαπητέ Παναγιώτη. Οι ώρες που διέρχεται ο τόπος μας είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Ο κάθε ένας από εμάς έχει πολλά να πει. Πιστέψτε με ότι υπάρχουν πάρα πολλά που θα μπορούσαμε όλοι μας να πούμε. Νομίζω ότι την ώρα που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πάει στις Βρυξέλλες, δεν είναι χρήσιμο εμείς εδώ να αναλωνόμαστε σε αντιπαραθέσεις μεταξύ μας. Έχω και θέλω να το ξεκαθαρίσω έντονα διαφορετική άποψη για το πώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χειρίζεται τα ζητήματα. Θεωρώ ότι έχει μπει σε μια πορεία αδιέξοδη, ένα μονόδρομο, ο οποίος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Ανεξάρτητα από αυτά, θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι αυτήν τη δύσκολη στιγμή εμείς θα τον στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Γιατί θεωρούμε ότι τα συμφέροντα του τόπου τίθενται πάνω από το οτιδήποτε άλλο. Εμείς, αγαπητέ Παναγιώτη, έχουμε μπει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στις απόψεις μας. Δεν καταφέραμε να πείσουμε, μπήθουμε όλο ένα και περισσότερο για τις θέσεις τις οποίες έχουμε. Και θα επιδιώξουμε να καταθέσουμε εν ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να άκουσα τον Νεοκλήν προηγουμένως μόνο την τελευταία του αναφορά. Και θέλω να πω ότι συμφωνώ απολύτως. Αυτό είναι το σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Ο τόπος μας μπαίνει σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιπέτεια. Και οι συνέπειες σε βάρος του κόσμου θα είναι πάρα πολλές. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να μην ακυρώσουμε θεσμούς, διαδικασίες, γεγονότα τα οποία θα τον βοηθήσουν τον κόσμο και τη χώρα μας να ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατόν αυτές τις τεράστιες δυσκολίες τις οποίες θα βρούμε μπροστά μας. Έχει σημασία λοιπόν οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν να διατηρήσουν κάποια πράγματα ζωντανά για να μπορέσουμε να αξιοποιώντας τα να προχωρήσουμε μπροστά. Επαναλαμβάνω και θέλω να είμαι ξεκάθαρος στον κόσμο, θα έχουμε συνέπειες σοβαρές σε βάρος μας από την επιμονή των, να πω σε εισαγωγικά, εταίρων μας, δεν θέλω να χρησιμοποιώ άλλες λέξεις αυτήν την ώρα, και σε κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές εννοώ, και εκείνο που έχει σημασία είναι να αφήσουμε την προοπτική ανοιχτή για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα το συντομότερο δυνατόν. Και αυτό θα επιχειρήσουμε ως ΑΚΕΛ να συζητήσουμε με όλα τα πολιτικά κόμματα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να ευχηθώ στον Πρόεδρο δύναμη και αντοχή, γιατί ξέρω ότι τον περιμένει μια πολύ δύσκολη συνάντηση στις Βρυξέλλες. Ξέρω ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις και εύχομαι και ελπίζω να πριτανεύσει το συμφέρον του τόπου και όχι οτιδήποτε άλλο στις συναντήσεις οι οποίες θα διεξαχτούν. Κύριε Κυπριανού, από το ηρωικό εντός ή εκτός εισαγωγικών όχι που είπαμε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει, δεν πάμε προς το καλύτερο. Αγαπητέ Παναγιώτη, δεν άλλαξε τίποτε. Λυπούμε, δεν θέλω να... Θα μπω, αλλά δεν θα μπω σε βάθος σε αυτήν τη συζήτηση. Διότι επιχειρείται αυτήν την εβδομάδα να μετακυλιστούν οι ευθύνες από εκείνους που πραγματικά τις έχουν, μιλώ για τις ευθύνες του τελικού σταδίου της φάσης στην οποία έχουμε μπει. Δεν θεωρώ ότι εμείς είμαστε άμυροι ευθυνών για όσα έχουν προηγηθεί, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Αλλά προσπαθούν να μετακυλιστούν με ψεύτικη πληροφόρηση οι ευθύνες σε κάποιους άλλους από εκείνους που πραγματικά τις έχουν. Ξεκαθάρισε ψέσει στη συνάντηση, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι και να αποδεχόμαστε εκείνον το νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων την περασμένη Τρίτη,
όλα αυτά τα οποία απαιτούν σήμερα και πάλι θα τα απαιτούσε. Και το λέω με τον πιο έντονο και καταφατικό τρόπο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εψές ενημερώνοντας μας, μας είπε ότι όποτε συμφωνήσουμε για κάτι και δεχτούμε μια πρόταση που μας υποβάλλουν, έρχονται με κάτι νέο. Έρχονται με μια νέα απέτηση, να απαιτούν και κάτι περισσότερο. Άκουσα εψές, αγαπητέ Παναγιώτη, ότι η Τρόικα είχε την εντύπωση ότι είχα συμφωνήσει με την κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή. Και εψές, η Τρόικα ήταν έκπληκτη τάχα, γιατί η κυβέρνηση διαφωνούσε με κάποια από τα πράγματα που έλεγαν. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτά τα ζητήματα είναι καλύτερα εκείνοι που προσπαθούν να μετακυλήσουν ευθύνες αλλού να τα αφήσουν στην παρούσα φάση, να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και ας τα συζητήσουμε μετά, γιατί σας λέω ότι έχω πολλά να πω και δεν τα λέω σκόπιμα, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα αυτή να αντιπαρατεθούμε μεταξύ μας. Σωστά. Σωστά, τώρα δεν ξέρω. Να τα αφήσω και εγώ εκεί, γιατί έχω να ρωτήσω ή να κατευθύνω τη συζήτηση. Σας παρακαλώ, αλλά ναι, δεν το κάνω. Δεν το κάνω. Πράγματα παραπάνω. Δεν το κάνω. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εσείς καλύτερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Yeah. Καλή σας ημέρα.